Κύριε Δημάρχε, κύριε Κόντο, βρισκόμαστε στο πρώην γήπεδο της ΑΕΚ, ένα χώρο που δυστυχώς μόνο γήπεδο δεν είναι, αλλά για τα μπάζα. Βέβαια, έχουν περάσει τρεις δημοτικές αρχές, περίπου. Δεν ξέρω, εσείς τι σκέπτεστε τώρα για αυτό το χώρο? Κοιτάξτε, μας δημιουργεί θλίψη ότι αυτός ο χώρος σήμερα είναι καταλελειμμένος, δεν υπάρχει ούτε το παλιό γήπεδο, ούτε κάποιο σχέδιο για κάτι καινούριο. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ εδώ έχει δικαιώματα, πρέπει να φτιάξει ένα χώρο δικό της αθλητικό. Stop. Πάμε από την αρχή. Από εκεί κατσάκι μου, γιατί είναι πολύ πλάι και δεν θέλω. Ναι. Δεύτερο. Κυρίες και κύριοι, με τον Δήμαρχο της Νέας Φιλαδέλφειας, τον κύριο Σταύρο Κόντο, βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο. Εδώ όπου η ΑΕΚ έγραψε την ιστορία της. Τώρα βέβαια δεν είναι γήπεδο, θα το δούμε και αργότερα. Είναι χώρος για τα μπάζα. Και Δήμαρχε, τι σκέπτεστε να κάνετε πλέον σε αυτό το χώρο, σκουπιδότοπο είναι? Και εμάς μας θλίβει το γεγονός ότι σήμερα δεν υπάρχει εδώ γήπεδο, είναι ένας χώρος εγκαταλελειμμένος και πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει για το μέλλον. Βέβαια, ο χώρος ανήκει στην ΑΕΚ και οι πρωτοβουλίες ανήκουν στην ΑΕΚ. Θεωρώ όμως ότι θα έρθει μια στιγμή που ο χώρος θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο ώστε να αποκτήσει η ΑΕΚ εδώ έδρα, να αποκτήσει χώρο, να έχει τις δικές της δυνατότητες, οι οποίες σήμερα όμως φαίνεται ότι δεν είναι στον ορίζοντα και δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο που μπορούμε να πούμε ότι θα το αξιοποιήσουμε, θα προσπαθήσουμε να το εκτελέσουμε. Ευελπιστώ ότι στο επόμενο διάστημα η ΑΕΚ θα βρει τις λύσεις της, θα κάνει τις προτάσεις της και θα μπορέσουμε να έχουμε κάτι διαφορετικό εδώ. Αυτή η εικόνα βέβαια δεν χαροποιεί κανέναν. Πρωτίστως στην ΑΕΚ βέβαια που έχει ξεσπιτωθεί, τη Φιλαδέλφεια που έχει στερηθεί την ΑΕΚ και ο Δήμος ο οποίος νιώθει ένας χώρος τεράστιος, να είναι ένα σκουπιδότοπο στην ουσία. Είναι κοντά μας κυρίες και κύριοι και ο ταμείας της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ και όχι μόνο ταμείας, ο Βαγγέλης ο Δερμανούτσος. Κύριε Δερμανούτσο, δεν ξέρω, εγώ άκουσα με προσοχή τα όσα είπε ο Δήμαρχος. Εδώ βέβαια ο χώρος αυτός όχι μόνο γήπεδο δεν παρουσιάζει, αλλά εσείς πώς αντέχετε να το βλέπετε ένα χώρο τέτοιον που δυστυχώς η ιστορία της ΑΕΚ διαγράφει? Αυτό, όπως το βλέπω τώρα, το είχα ζήσει όταν γεννήθηκα. Όταν γεννήθηκα ήταν ένα οικόπεδο και μπορούσα και περνούσα από εδώ και πήγαινα απέναντι στους αγρούς και στους κήπους που υπήρχαν απέναντι για να πάρουμε τότε με την κατοχή, να πάρουμε κάποια... 77 χρόνια πίσω γίνεται. 77 χρόνια, όχι 77, γιατί αυτό ήταν το 36 δόθηκε στην ΑΕΚ. Εγώ συζητάω γύρω στο 43 που ήμουν 5-6 χρονών. Και τώρα το ξαναβλέπω πάλι οικόπεδο και... Οικόπεδο, κομματερή. Τέλος πάντων, εγώ οικόπεδο το λέω. Και κάθε πρωί που βγαίνω στο μπαλκόνι, γιατί όπως ξέρετε και βλέπετε είμαι απέναντι μένω, έτσι σφίγγεται η καρδιά μου και λυπάμαι για αυτή την κατάσταση. Ναι. Πιστεύω ότι θα φτιαχτεί. Εάν όλοι ενώσουμε τις δυνάμεις μας και η Δημοτική Αρχή και η Ερασιτεχνική και η ΠΑΕ και όλοι, εάν βρεθούμε ενωμένοι, μπορεί να φτιάξουμε εδώ ένα γήπεδο. Ναι. Βέβαια, αν δεν ικανοποιεί κάποιος αυτό το γήπεδο... Θα έρθουμε σε αυτό σε λίγο, κύριε Δερμανούτσο. Σημασία έχει ότι ο χώρος αυτός πρέπει να αξιοποιηθεί, όπως είπε και ο Δήμαρχος. Πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Είναι κοντά μου και ο εκ των παλαιότερων δημοτικών συμβούλων και υποψήφιος δήμαρχος, ο Μπάμπης ο Μπόβος. Κύριε Μπόβο, η δική σας η θέση εδώ είναι το εξής. Η εξής μάλλον περίπτωση. Απέναντι έχουμε τα σπίτια. 131 από αυτούς προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχει αλλάξει κάτι από τότε μέχρι σήμερα ώστε ο χώρος αυτός να αξιοποιηθεί? Ότι ο χώρος πρέπει να αξιοποιηθεί είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Ότι το κατάντι το σημερινό δεν οφείλεται στο 131, ήταν μία από τις συγκυρίες. Διότι κατά τη γνώμη μου κακώς έπεσε το γήπεδο και άλλες συγκυρίες τις οποίες δεν μπορώ να αναφέρω. Και ο κ. Γρανίτσας ποτέ δεν είχε πει τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη σκέψη του. Δεν ξέρω τώρα οι 131 εάν επιμένουν στις προσφυγές τις οποίες έχουν κάνει. Πρέπει να βρεθεί όμως το συντομότερο μία δυνατή λύση. Και θα έλεγα σε αυτό το σημείο, δεν ξέρω με την παρούσα Δημοτική Αρχή ή με κάποια άλλη αρχή, να πάρθει μία απόφαση που να λέει τούτο. Ότι αν η κυρία ΑΕΚ μέσα σε ένα ευρωχρονικό διάστημα, είτε είναι 3 είτε 5 χρόνια,
δεν το αξιοποιήσεις, θα πρέπει η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος γενικότερα, να απευθυνθεί στο Υπουργείο Γεωργίας να παραχωρηθεί ο χώρος αυτός προς χρήση του Δήμου. Ναι. Τώρα θα επανέλθω. Κύριε Δερμανούτζο, κάτι θέλατε να πείτε. Εκείνο που έχει σημασία, να συμπληρώσετε σε αυτά που είπε ο κύριος Μπόμπος. Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι το εξής. Αναφερθήκατε στην ΠΑΕ. Πόσο πιστεύετε ότι ο κύριος Νικολαίδης, παλιός διεθνής, έγραψε την ιστορία του μέσα εδώ σε αυτό το χώρο, είναι εκείνος ο οποίος θέλει, επαναλαμβάνω, να χτιστεί εδώ γήπεδο. Με τα όσα κάνει ο κύριος Νικολαίδης, μας δίνει το δικαίωμα να πιστεύουμε ότι δεν θέλει να φτιάξει γήπεδο στην Φιλαδέλφεια για τους δικούς του λόγους. Είτε είναι επαγγελματική, είτε είναι προσωπική. Εγώ πιστεύω ότι χωρίς την βοήθεια της αεραστεχνικής, η ΠΑΕ δεν μπορεί να φτιάξει γήπεδο πουθενάλλου. Πρέπει να συνηγορήσει και να συμπορευτεί μαζί με την αεραστεχνική για να μπορέσει να φτιαχτεί ένα γήπεδο είτε στη Φιλαδέλφεια είτε όπου αλλού θέλει. Εσείς δηλαδή, με λίγα λόγια κύριε Δερμανούτζο, εσείς δεν συνηγορείτε να γίνει γήπεδο στα Λιώσια, ας πούμε. Όχι, δεν συνηγορώ, διότι τα Λιώσα είναι μια... Δεν λέω για εσάς, λέω για την αεραστεχνική. Ναι, η αεραστεχνική δεν συνηγορεί με τον τρόπο που θα γίνει, που σκέπτονται να κάνουν το γήπεδο. Διότι το γήπεδο θα είναι ένα δημοτικό στάδιο, δεν θα ανήκει σε καμία ΑΕΚ, ούτε στην αεραστεχνική, ούτε στην ΠΑΕ, ούτε σε καμία άλλη ΑΕΚ. Και ως εκ τούτου θα είναι πάλι ενοικιαστής η ποδοσφαιρική ομάδα. Και μετά από κάποια χρόνια που για οποιοδήποτε λόγο ή φύγει ο Νικολαίδης ή έρθει ένας καινούριος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ και θέλει να ή γιατί τα χαλάσουν με την Δημοτική Αρχή ή με το Δημόσιο κλπ. Η ΑΕΚ πάλι δεν θα έχει γήπεδο δικό της. Γι' αυτό το λόγο λέω ότι αν γίνει και ανήκει στην ΑΕΚ, εντάξει, ας γίνει όπου νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν καλύτερο και μεγαλύτερο γήπεδο. Αν όμως δεν ανήκει στην ΑΕΚ, η μόνη ιδιοκτησία και η μόνη περίπτωση είναι να γίνει στην ΑΕΚ Φιλαδέλφεια, να συνηγορήσει και η ΠΑΕ και έστω και με λιγότερα θέσεις, εξάλλου 32-33.000 θέσεις, νομίζω ότι δεν είναι μικρό, έτσι, να γίνει στην Φιλαδέλφεια. Λοιπόν, κύριε Δημαρχέ. Κάτι να συμπληρώσω, συγγνώμη, για τον κύριο Μπόβο. Είπε ο κύριος Μπόβος ότι ο κύριος Γρανίτσας δεν ενημέρωνε τη Δημοτική Αρχή. Κάνει λάθος, γιατί ήταν μαζί με την τότε Δημοτική Αρχή, τον κύριο Γρετζελιά, που είχαν και συνέχεια ενημερωνόταν και ήξεραν που και πηγαίνανε και μαζί στα Υπουργεία κτλ. Δεν είναι ότι δεν ενημέρωνε τι θα γίνει. Και τον κύριο Αδαμόπουλο ενημέρωνε και πηγαίνανε και στα Υπουργεία. Απλώς δεν τα βρίσκανε ως προς τις εμπορικές χρήσεις. Δηλαδή αθωώνεται τον κύριο Γρανίτσα εσείς τώρα? Δεν τον αθωώνω. Ο κύριος Γρανίτσας όχι ότι το έκανε ξεπίδιδες. Έκανε λάθη, τον κοροϊδεύσαν κάποιοι και η πολιτεία τον κοροϊδεύσε και όλοι ας πούμε τον... Ναι, το γήπεδο έπρεπε να γίνει, το γήπεδο έπρεπε να πέσει, διότι ήταν ακατάλληλο. Θα μου το πείτε σε λίγο. Αμέσως και εγώ. Κύριε Δήμαρχε, άκουσα με προσοχή τα όσα είπε ο φίλος μας ο Βαγγέλης. Εκείνο που έχει ο κύριος Δερμανούτσος, εκείνο που έχει σημασία είναι το εξής. Πέρασαν τρεις δημοτικές αρχές. Του κυρίου Γρετζελιά, επιμερών του νομίζω ότι γκρεμίστηκε ή υπάρθηκε η απόφαση να γκρεμιστεί αυτός ο χώρος, αυτό το γήπεδο. Του κυρίου Αδαμόπουλου, που βεβαίως έγιναν όλα αυτά που έγιναν και δεν. Βεβαίως δεν δόθηκε άδεια να χτιστεί το γήπεδο και επιμερών δικό σας. Νομίζετε ότι φέρει ευθύνη κάποια από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές και αν είναι πια? Κύριε Κοντονή, το παρελθόν είναι παρελθόν. Και το αποτέλεσμα των κινήσεων του παρελθόντος είναι αυτό που βλέπουμε μπροστά μας. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα που φαίνεται για πρόβλημα. Υπάρχει προοπτική όμως αυτό το πρόβλημα για τη Φιλαδέλφεια να γίνει προνόμιο. Είναι ένας τεράστιος χώρος σε ένα καλό σημείο της πόλης. Η ΑΕΚ έχει δικαιώματα εδώ. Δεν θα συμφωνήσω ότι μπορούμε εμείς να απομπελούσουμε τα δικαιώματα της ΑΕΚ. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει σχέδιο και σύνεση, εδώ μπορεί να γίνει κάτι που να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, και οι κάτοικοι και η ΑΕΚ και οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για αυτό το θέμα, και η πόλη να αποκτήσει ένα χώρο ο οποίος θα είναι πάρα πολύ λειτουργικός. Όμως θέλει λογικά σχέδια και σύνεση από όλες τις πλευρές. Ούτε λογικά σχέδια είχαμε μέχρι σήμερα, ούτε σύνεση.
πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν τέτοια σχέδια και αυτή η σύνεση που είναι απαραίτητη, ώστε η ΑΕΚ να αποκτήσει αυτό που δικαιούται. Μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ δικαιούται. Είναι ένα μεγάλο σωματείο από τα μεγαλύτερα της χώρας και δικαιούται υποστήριξη και από την πολιτεία και από όλους τους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται με το θέμα του γηπέδου. Αν δεν το διεκδικήσει αυτό η ΑΕΚ, φοβάμαι ότι αυτό το πράγμα που βλέπουμε μπροστά μας θα μείνει για πολλά χρόνια. Σωστά όμως είπε ο κ. Μπόβος, δεν μπορεί να μείνει θεατής η Δημοτική Αρχή στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Διότι σιγά σιγά αυτός ο χώρος θα γίνει πρόβλημα για την πόλη. Θα γίνει χωματερή, θα γίνει επικίνδυνος, θα γίνει στοιχείο παραβατικότητας, ίσως και εγκληματικότητας μεθαύριο. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι, ακόμα και αν είναι αδρανή, να πάρουμε πρωτοβουλίες. Θα μιλήσουμε σε λίγο για τις πρωτοβουλίες αυτές. Κύριε Μπόβο, ακούστηκε προηγουμένως από τον κ. Δερμανούτσο ότι εσείς είχατε ενημερωθεί στις κινήσεις οποίες έκανε ο κ. Γρανίτσας. Κύριε Κοντονή, μία ενημέρωση όταν είναι επιμελής δεν είναι ενημέρωση. Ο κύριος Γρανίτσας ποτέ, μα ποτέ δεν μας είπε την αλήθεια στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε που θα βρει τα λεφτά για να φτιάξει το γήπεδο. Καμία Δημοτική Αρχή, κανένα Δημοτικό Συμβούλιο, καμία απόφαση δεν υπάρχει για να κατεδαφιστεί το γήπεδο. Το κατεδάφισε η Ερασιτεχνική ΑΕΚ, ο κύριος Γρανίτσας συγκεκριμένα και ενδεχομένως κάποιοι συνεργάτες του, χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Ο κύριος Γρατζελιάς. Είχε συμμετοχή, ναι ή όχι. Μα δεν έχει ο Δήμος συμμετοχή ποτέ αν θα καταδαφιστεί. Γιατί έχει υπογράψει για το γκρέμισμα της ΑΕΚ. Όχι, ποτέ. Ποτέ δεν έχει υπογράψει. Δεν υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να γκρεμιστεί. Δεν είχε κανένας διαφορετική άποψη με το να γίνει το γήπεδο. Όλοι θέλαμε να γίνει το γήπεδο. Η αιτία ορισμένων ήταν ότι οι εμπορικές χρήσεις, τα 20.000 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Δεν είπα κανείς ότι να μην γίνει το. Τώρα δεν θέλω να ανατρέξω σε παλιές αποφάσεις, διότι όπως είπατε, ήμουν από τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επαναλαμβάνω και δεν θέλω να συνεχίσω, διότι δεν έχω καμία αντιδικία με το φίλο μου τον Βαγγέλη Δαμανάσου, γνωρίζω μας σε χρόνια. Δεν έγιναν σωστές κινήσεις από την Ερασιτεχνική ΑΕΚ. Την Ερασιτεχνική ΑΕΚ την εκπροσωπούσε ο κ. Γρανίτσας ως πρόεδρος και κατά την άποψή μου, λάθος του κ. Γρανίτσα. Λοιπόν, ναι, ναι, κύριε. Ένα λεπτό. Αμέσως. Από το Δήμο, Μιχάλη. Ο Δήμος είχε δώσει ποτέ άδεια. Βαγγέλη. Αδερφός ο Μιχάλης. Την άδεια της κατεδάφισης. Το υπεχοδέ και η παλαιοδομία. Το υπεχοδέ μάλλον. Αυτή την είχαμε πάρει. Γι' αυτό είπα οι συγκυρίες. Και η άδεια κατεδάφισης και η άδεια εξκαφών. Την οποία μετά όταν έγιναν και άρχισαν οι εξκαφές, τότε μπλοκαρίστηκε από τους 131 η άδεια και πήγαν στο σχολείο και σταματήσανε. Ιδάλλως, γιατί είχαν κάνει και για την κατεδάφιση. Αν πάλι οι συγκυρίες οδήγησαν στην οποία δεν πέρασε, δεν την κερδίσανε. Και συνεχίσανε στις εξκαφές. Στις εξκαφές σταματήσανε. Και η άδεια υπήρχε, η ανέγερση, την οποία την είχε η κυρία Παπανδρέου 6 μήνες στο σιρτάρι της, γιατί δεν ήθελε να δυσαρεστήσει τον κύριο Αδαμόπουλο και τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας για να γίνει αρεστή και προσπαθούσε με καλό τρόπο και να μπορέσει να γίνει μια. Δηλαδή να βρεθεί μια χρυσή τομή. Με μείωση των εμπορικών χρήσεων κτλ. Και ήδη. Μα τι θέλατε την εμπορική χρήση, ένα λεπτό. Δεν σας έφτανε ένα γήπεδο 30.000, 25.000. Όχι, 33.000 με μπάσκετ, με βόλεϊ και κολυμπητήρια κτλ. Αλλά για να γίνουν αυτά χρειάζονται χρήματα. Η πολιτεία δεν έδινε τίποτα και ξέρουμε ότι η πολιτεία έχει χρεοκοπήσει. Και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες κτλ. Δεν υπάρχουν λεφτά και το έχει δηλώσει ότι δεν. Τα χρήματα έπρεπε να βρεθούν από κάποιους επενδυτές. Λοιπόν, οι επενδυτές για να έρθουν και να δώσουν χρήματα πρέπει να τα πάρουν πίσω, όχι να τα πάρουν πίσω σε κάποια χρόνια. Λοιπόν, και για να τα πάρουν πίσω μόνο με τις εμπορικές χρήσεις θα μπορούσαν να τα πάρουν. Η απόσβεση μόνο με τα 20.000, αυτό το πνεύμα του Βαγγέλη, μόνο με τα. Όχι με 20 και μετά κατέβηκε στις 15 και έχουν φτάσει τώρα στις 12.000. Δηλαδή αν υπάρχει συνένεση και με το. Ότι βλέπω ότι υπάρχει συνένεση από τη Νέα Δημοτική Αρχή να γίνει κάτι με κάποιες εμπορικές χρήσεις που θα βρεθεί, ας πούμε, όταν υπάρχει συνένεση, με συζήτηση κτλ. Βρίσκονται όλα. Και Δήμαρχε, ακούσατε τώρα, αν υπάρχει συνένεση, νομίζω ότι ο Σταύρος Κόντος, ο φίλος μου, ο Δήμαρχος, αθλητήσων, θα κάνει κάτι. Θα έλεγα ότι εμείς με σαφήνεια έχουμε πει από την αρχή ποιες ήταν οι θέσεις μας για το γήπεδο. Συνένεση για γήπεδο με εμπορικές χρήσεις και αλότριες εκμεταλλεύσεις δεν υπάρχει.
να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Είναι ξεκαθαρισμένο αυτό. Η ΑΕΚ έχει ένα χώρο 26 στρεμμάτων, ο οποίος δικαιούται να τον αξιοποιήσει για τις αθλητικές ανάγκες και για τις αθλητικές υποχρεώσεις. Αυτό μπορεί να το κάνει και θα μας βρει αρρώγους. Παράλληλα, βέβαια, σε ένα σύγχρονο γήπεδο υπάρχουν και κάποιες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες του φιλάθλου κτλ. Μιλάτε για τον γύρω-γύρω. Ναι, αυτό είναι λογικό. Όμως, εμπορική εκμετάλλευση, άλλες χρήσεις στον χώρο αυτό, είναι εξάλλου το Συμβούλιο Επικρατείας είναι σαφές ότι έχει πάρει μια απόφαση η οποία δεν μπορεί και να αλλάξει. Το ζήτημα είναι το εξής. Το παρελθόν δεν μπορεί να μας προσφέρει τίποτα. Οι ευθύνες έχουν καταχωρηθεί, έχουν καταλογιστεί και ο καθένας έχει καταλάβει τι λάθη έχει κάνει. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε. Αν θέλουμε κάτι διαφορετικό εδώ, πρέπει να υπάρξει σχέδιο. Νομίζω ότι η ΑΕΚ, δυστυχώς θα το πω, δεν έχει σχέδιο. Και όχι μόνο δεν έχει σχέδιο, αλλά και τα δύο σημαντικά μέρη της, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και το αθλητικό σωματείο, δεν μπορούν να βρουν ένα κοινό βηματισμό, μια κοινή θέση. Όταν το αποκτήσουν αυτό και όταν το κάνουν, θα βρουν σύμμαχους όλη τη Φιλαδέλφεια και οποιαδήποτε δημοτική αρχή, όχι μόνο εμένα προσωπικά. Που αν θέλετε, έχω και μια ευαισθησία με τον αθλητισμό, τον αγαπώ τον αθλητισμό, προέρχομαι από αυτό το χώρο. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι πόσα χρόνια θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Αυτό είναι το ερώτημα που σήμερα είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να απαντήσει. Άρα λοιπόν, το ερώτημα είναι δικό σας και η απάντηση πάλι δική σας. Η δική μας απάντηση είναι ότι πρέπει η ΑΕΚ να βρει οπωσδήποτε στέγη στο ποδοσφαιρικό της τμήμα, γιατί ένα μεγάλο σωματείο δεν μπορεί να είναι άστεγο. Αν δεν βρει εδώ και βρει κάπου αλλού, μετά τα σχέδια θα πρέπει να αλλάξουν, θα πρέπει να βρεθούν άλλες λύσεις. Επαναλαμβάνω ότι αυτός ο χώρος μπορεί να γίνει προνόμιο για την πόλη. Είναι ένας τεράστιος χώρος, η ΑΕΚ έχει και άλλες ανάγκες, έχει και άλλα τμήματα, έχει ιστορικά τμήματα, μην ξεχνάμε ποια είναι η ΑΕΚ. Επειδή έχει απομακρυνθεί λίγο από κοντά μας, δεν σημαίνει ότι δεν είναι η μεγάλη ΑΕΚ. Σημαίνει ότι εδώ μπορεί να γίνει ένας χώρος ο οποίος θα εξυπηρετήσει διάφορες αθλητικές ανάγκες, αλλά θα αναπνεύσει και η περιοχή από μια βρώμικη σήμερα κατάσταση σε κάτι εξαιρετικό που μπορεί να γίνει. Η πρωτοβουλία σε κάθε περίπτωση ανήκει στην ΑΕΚ. Ο Δήμος θα είναι αρρωγός, αλλά από ένα χρονικό σημείο και μετά είναι υποχρεωμένος να παρέμβει τι θα γίνει εδώ στην πόλη. Δεν μπορεί να επιτρέψουμε μέσα στην πόλη μας έχουμε αντέλεγμα. Και τι θα γίνει, κύριε Δήμαρχε, μετά από αυτό το χρονικό διάστημα που θέτετε, η αεραστική ΑΕΚ είναι εδώ, θα μας πει. Τι θα κάνετε, δηλαδή, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε νέες συζητήσεις με το αθλητικό σωματείο στο οποίο ανήκει η χρήση του χώρου και η αξιοποίηση του χώρου. Να κάνουμε νέες συζητήσεις για νέα σχέδια, νέες προοπτικές, πώς μπορεί αυτός ο χώρος να πάψει να είναι μια χωματερή. Αυτό ήθελα να προτείνω. Με αυτά που λέει ο κ. Δήμαρχος. Συμφωνώ μέχρι ένα σημείο. Εγώ θέλω να προτείνω μια συνάντηση Δήμου και Ερασιτεχνικής και να ανταλλάξουμε απόψεις, να βάλουμε κάτω τα πράγματα, τι μπορεί να γίνει, τι σκέπτεται ο Δήμος, τι σκέπτεται η Ερασιτεχνική, να προχωρήσουμε για να μπορέσουμε να βγάλουμε από το αδιέξοδο αυτό το κομμάτι μας. Και η αντιπολίτευση, κύριε Πόβο. Είναι θετική στο θετικό. Κύριε Δήμαρχε, σε δεδομένη στιγμή θα σας ρωτήσω αν πραγματικά έχει υλοποιηθεί η σκέψη του κυρίου Δερμανούτσου, δηλαδή αν έχετε έρθει σε επαφή με την Ερασιτεχνική και η ΑΕΚ, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο θετικότερο αποτέλεσμα για την ιδέα που λέγεται ΑΕΚ. Εγώ, η ΑΕΚ δεν έχει προτείνει κάτι καινούργιο σχέση με το παρελθόν. Το παρελθόν έχει ήδη απορριφθεί. Το παρελθόν, ξέρουμε, ήταν ένα σχέδιο του κυρίου Γρανίτσα, το οποίο οποιαδήποτε μετατροπή του δεν αλλάζει την ουσία του. Ένα σχέδιο αποτυχημένο κατά τη γνώμη τη δική μου, ένα υπερβολικό σχέδιο το οποίο δεν ακουμπούσε ανάγκες της ΑΕΚ, ακουμπούσε ανάγκες των επιχειρηματιών. Που βέβαια αυτό που λέγεται ότι οι επιχειρηματίες για να κάνουν γήπεδο θέλουν και λεφτά, αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε ότι είναι απόλυτο. Γήπεδα υπάρχουν στον κόσμο και με εμπορικές χρήσεις και χωρίς εμπορικές χρήσεις. Υπάρχουν και έτσι, υπάρχουν και αλλιώς. Δεν είναι η πρώτη φορά που πάμε στα γήπεδα και τα ξέρουμε. Είναι μια υπερβολή αυτό. Ήταν ένα σχέδιο το οποίο ήταν φανερό πως δεν υλοποιηθεί. Αν η ΑΕΚ έχει νέα σχέδια τα οποία να ακουμπάνε, ας πούμε, στις ανάγκες της πόλης, τις δικές της πρώτα, της πόλης και των κατοίκων και των φιλάθλων της, τότε μπορούμε να τα συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, η ΑΕΚ δεν έχει τίποτα καινούριο. Και να πω και κάτι τελευταίο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η λύση του γηπέδου της ΑΕΚ δεν μπορεί να γίνει η ερήμη του ποδοσφαιρικού τμήματος. Η ΑΕΚ, σε ένα μεγάλο βαθμό, είναι το τμήμα το ποδοσφαιρικό. Όχι μόνο αυτό, αλλά οπωσδήποτε κεντρική δύναμη της ΑΕΚ είναι το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ερήμη αυτού του τμήματος δεν μπορεί να πάρθει καμία ουσιαστική απόφαση. Ο Δήμος, κύριε Δημαρχέ, κύριε Κόντο, μπορεί να δώσει ένα κομμάτι ακόμα σε αυτό το χώρο που βλέπουμε εδώ και με τον τρόπο αυτό να επιστρέψει και η ΠΑΕ εδώ. Μήπως θέλει να κάνει μεγαλύτερη χρήση του γηπέδου ή, αν θέλετε, μεγαλύτερος χώρος. Κύριε Κοντονή, αυτά έχουν κρυθεί. Ο Δήμος δεν μπορεί να δώσει
ούτε θέλει ούτε μπορεί να δώσει. Διότι εκεί έχουμε το άλσος, το άλσος πρέπει να προστατευθεί. Όσο αναγκαίο είναι η ΑΕΚ να αναπτύσσεται, τόσο αναγκαίο να προστατεύουμε και το περιβάλλον. Και η ΑΕΚ πρέπει να περιοριστεί σε αυτό το οποίο της ανήκει. Το οποίο κανένας βέβαια δεν μπορεί να της το πάρει. Έχει 26 στρέμματα σε αυτό το χώρο, αυτό της ανήκει και σε αυτό θα πρέπει να πορευτεί. Κύριε Μανούτσο, ένα τελευταίο. Αυτό να συμπληρώσω. Ναι, αμέσως μετά. Ένα τελευταίο το ερώτημά μου. Εσείς έχετε έρθει τώρα τελευταία σε επαφή, μιλώ για την αεραστεχνική ΑΕΚ, με την ΠΑΕ ΑΕΚ. Συνέχεια προσπαθούμε να, ο πρόεδρος να έρθει σε επαφή με την, με την ΠΑΕ, αλλά δυστυχώς η ΠΑΕ δεν μας δεν δίνει ένα ραντεβού για να συζητηθεί, να συζητήσουμε. Έχει ζητήσει πρόσφατα ο κύριος Ανατολιωτάκης σε ένα ραντεβού με ΠΑΕ, ΚΑΕ και αεραστεχνική, οι πρόεδροι να βρεθούν και να συζητήσουν όχι μόνο για το ίδιο, για όλα τα θέματα. Για όλα τα θέματα, γιατί δεν υπάρχει, δεν είναι μόνο το θέμα γηπέδου, είναι και άλλα θέματα που ταλανίζουν και την αεραστεχνική απέναντι στις ανώνυμες εταιρείες. Λοιπόν, ενώ έχουμε λύση, στήσει, υπάρχει αυτό, πείτε μου εμένα και λύση, να τελειώσουμε εδώ. Λύση ως προς το θέμα του γηπέδου. Ναι. Λύση υπάρχει όταν συνενέσει και η πολιτεία και η, και η δημοτική αρχή και η αεραστεχνική και η ΠΑΕ. Ο δήμαρχος είπε ότι συνενεί σε χώρο αθλητικού. Πρέπει να αθλητισμού. Ναι, αθλητισμού, αλλά ήταν ξεκάθαρος ότι δεν δέχεται με εμπορικές χρήσεις. Όπως ξέρετε, γήπεδα για να γίνουν και να συντηρηθούν χωρίς να υπάρχουν εμπορικές χρήσεις, σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχει εδώ, από εδώ και πέρα, δηλαδή με τελευταία παλιά που υπήρχε ένα γήπεδο μόνο με εξέδρες και με ποδητήρια, εντάξει, αλλά όπως βλέπουμε και σε όλη την Ευρώπη, παντού, όλα είναι τα γήπεδα είναι με εμπορικές χρήσεις για να συντηρούνται, όχι μόνο να φτιαχτούν, αλλά και συντήρηση είναι μετά με την... Κύριε Βόβο. Η διαφωνία της Δημοτικής Αρχής, θέλω να πιστεύω, είναι στα 20.000 τετραγωνικά μέτρα. Εάν δοθεί μια πρόταση άλλη, η οποία μπορεί να είναι ενδεχομένως στα 10, 12, δεν ξέρω, 8, τουλάχιστον εγώ μπορεί να συμφωνήσω. Δεν ξέρω, και η Δημοτική Αρχή μπορεί να αναθεωρήσει την αρχική της απόφαση. Πρέπει να κάνουμε όλοι πίσω ένα βήμα. Βέβαια, στα 26 στρέμματα, στο περίγραμμα Α, Β, Γ, Δ, και άλφας, ούτως ώστε να μείνει άκρη στον χώρο τον οποίο επιβάλλεται να έρθει. Από εκεί πέρα, όλα τα άλλα, ας καθίσει να τα βρει η αεραστεχνική με την ΠΑΕ ΑΕΚ και θέλω να πιστεύω το Δημοτικό Συμβούλιο και από την πλευρά μου βέβαια, αλλά και η Δημοτική Αρχή, η οποία έχει τον πρώτο λόγο, θα έρθει.